Τι ζούμε αλήθεια και σήμερα. Τι ζούμε. Όχι μόνο τώρα, αλλά πολλά χρόνια. Λέω και σήμερα, γιατί αυτό το σκηνικό πια του σημερινού θεάτρου, δεν θέλω να προσβάλλω το θέατρο, είναι τόσο χιλιοπεγμένο που καταντά σε τελευταία ανάλυση κυριολεκτικά θα το έλεγα ιδία. Που δεν είναι πολιτικός όρος, αλλά ταιριάζει. Έχετε την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός είναι βλάκας. Και εσείς και εσείς. Και το Πασόκ εδώ που παριστάνει την Παρθένα τώρα. Λες και εμφανίστηκε τώρα. Τι έχετε την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, άσχετο το πώς εκφράζεται ή όχι. Δεν έχει καταλάβει αυτό το παιχνίδι που παίζεται όλα αυτά τα χρόνια με τα σκάνδαλα, με τις κατηγορίες και τελικά που καταλήγει πού. Όλοι αθώοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα. Έχει η Νέα Δημοκρατία καθεστωτική αντίληψη. Τώρα μίλαγε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καθεστωτική αντίληψη και ήθελε να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Κλπ. Ότι δίωξε τους πολιτικούς αντιπάλους. Τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία διώκει τους πολιτικούς αντιπάλους. Τι ξεφτύ λένε αυτοί. Τι νομίζετε. Κάποτε θα σπάσει και θα ξεσπάσει αυτό που δεν περιμένετε και οι δύο. Και μάλιστα τα ακούμε σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός ζει κυριολεκτικά, θα έλεγα, με το άγχος της επιβίωσης. Της ζωής δηλαδή. Όχι της οικονομικής μόνο. Αλλά το αν αρπάξει, φοβάται ο κόσμος και έχει δίκιο. Αν αρπάξει τον κορονοϊό, πού θα καταλήξει. Και βέβαια, κύριε Πλεύρη, ο φίλος σας ο Μπογδάνος, επειδή τρέχει κάθε μέρα στις διαδηλώσεις, κόλλησε κορονοϊό. Εντάξει. Για να είμαστε, ο Μπογδάνος κόλλησε κορονοϊό επειδή κάθε μέρα είναι στις διαδηλώσεις που κάνουν μαζικοί φορείς στο Κουκουέ κλπ. Τα απίστευτα που λέγονται ότι έξω στη διαδήλωση με αποστάσεις κολλάει και μέσα στο μετρό ένας πάνω στην άλλο σε σαρδέλα δεν κολλάει. Μέσα στους εργασιακούς χώρους δεν κολλάει με προστασία της μάσκας, ενώ στη διαδήλωση με τη μάσκα που είναι έξω κολλάει. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά που ακούμε. Και γιατί τα λέτε αυτά. Γιατί δεν πήρατε κανένα μέτρο. Έχετε εγκληματικές ευθύνες. Και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως για τους χώρους δουλειάς που είναι η υγειονομική βόμβα. Και το λένε σχεδόν όλοι οι επιστήμονες, ακόμα και δικοί σας. Γιατί δεν πήρατε άλλα μέτρα που έπρεπε να πάρετε κλπ. Κλπ. Έχει λοιπόν το άγχος ο κόσμος. Αν του συμβεί ότι θα πεθάνει. Το σκέφτεται. Θα είναι στην ουρά για να βρει ανύπαρκτο κρεβάτι ή να πουλήσει ό,τι δεν έχει και δεν έχει, να πάρει δάνειο, όχι από τις τράπεζες βέβαια, από συγγενείς, για να πάρει σειρά στις 200 μεθ που υπάρχουν στα ιδιωτικά. Και φυσικά δεν προστατεύονται καλά. Καλά. Αυτό πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας. Απανθρωπιά. Είναι μικρή λέξη. Να περιμένει ο άλλος 20 μέρες και να πεθαίνει, 27 χρονών ο ένας, 40 ο άλλος, και εσείς με 200 κρεβάτια στον ιδιωτικό τομέα δεν τα αγγίζετε και δεν τα επιστρατεύετε, δεν τα επιτάσσετε μάλλον και δεν επιστρατεύετε και τους γιατρούς. Γιατί άραγε? Για να μην φίξετε τα εκατομμύρια που κερδίζουν και που τους ταΐζετε τώρα και πεθαίνει ο κόσμος τζάπα. Θα το πληρώσετε πανάκριβα αυτό. Πολύ ακριβά, πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Τώρα αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται σήμερα, να πω και για το εμβόλιο. Τι έχετε να πείτε? Με τις εξαγγελίες που κάνατε, έχετε ξεφτυλιστεί. Κυριολεκτικά. Και να ξέρετε και ο κόσμος, δεν σας πιστεύει πια ότι θα κάνουν 1 εκατομμύριο εμβόλιο μέσα στον Απρίλιο. Και σας ρωτάμε, όταν εμείς σας είπαμε όλα τα εμβόλια, γιατί δεν λέτε όλα? Δεν είμαστε με τη Ρωσία. Να είμαστε καθαροί, το Σπούτνικ, τέλος πάντων το έχει υιοθετήσει μισή ανθρωπότητα. Εσείς εκεί, με τα συμφέροντα των πολυεθνικών, με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
και ας πεθαίνει ο κόσμος. Κανονικά. Τι εξήγηση δίνεται? Γιατί δεν το κάνατε αυτό? Τώρα αρχίζετε και το ψιθυρίζετε. Να πάρουμε όλα όσα εμβόλια είναι στη διάθεση, έχουν παράξει εταιρείες. Τώρα αυτή η αντιπαράθεση βέβαια βολεύει, έτσι, για να είμαστε, δώστε μου λίγο χρόνο. Βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία, βολεύει και το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τώρα, ακούστε, όταν ο δικοματισμός είναι ιστορική εμπειρία, αδυνατίζει το ένα πόδι, του κάνει ένεση το άλλο. Έτσι γίνεται, πάσα κάνετε. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια προσπαθείτε να τσιμεντώσετε, θα το έλεγα, και τις δικές σας δυνάμεις για να κρύψετε τι? Τη στρατηγική σύμπλευση που έχετε και σε αυτό τον τομέα. Για να δούμε λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα. Και τέλος πάντων σταματήστε και αυτό το αριστερά. Ότι είναι σύγκρουση δεξιά. Τι αριστερά, έχετε δει νατοϊκή αριστερά? Έχετε δει αριστερά να είναι με τον αμερικάνικο υπεραλισμό? Έχετε δει αριστερά να έχει υποθηκεύσει όλη την Ελλάδα για 99 χρόνια? Τι αριστερά είναι? Δεν είναι. Απλώς παίζετε κι εσείς το παιχνίδι για να μην πάει αλλού ο κόσμος. Τι ακούμε λοιπόν? Ακούστε, και απευθύνομαι στο λαό κυρίως, ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν αντικειμενική ενημέρωση και δεν έκαναν καμία προσπάθεια να ελέγξουν τα κανάλια και να συζητήσουν με τα κανάλια. Ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουν καμιά παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Καλά μας κοροϊδεύετε, μας δουλεύετε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Και ο τελευταίος άνθρωπος το ξέρει αυτό, εκτός από κάποιους φορωμένους. Κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και να ελέγξει και τη δικαιοσύνη. Ψέματα λέμε? Ποιος διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης? Η εκάστοτε κυβέρνηση, ναι ή όχι? Η εκάστοτε κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλαξε? Όχι. Στα κανάλια μας δουλεύετε τώρα? Έχουμε ζήσει και από αυτούς που είχα την ατυχία πολλά χρόνια να βγαίνω συνέχεια στα κανάλια. Θα σας πω ένα περιστατικό. Επί ΠΑΣΟΚ, που είναι εδώ ο Κυγκέρογλου να μας τα πει. Όταν ήμουν υποψήφιος περιφερειάρχης, επειδή κάναμε εκπαίδευση σε 8 δευτερόλεπτα να κάνουμε δήλωση, τι έκαναν στο τέλος? Έκοψαν τη φωνή. Και πήρε τηλέφωνο από το γραφείο τύπου και λέει: να σας ενημερώσουμε ότι ο κύριος Παφίλης δεν είναι μουγκός. Και μας λέει τώρα, μας βγαίνει τώρα και το ΠΑΣΟΚ, να ξεχάσουμε όλο το παρελθόν. Τι μας λέτε? Όλη η κοινωνία το ξέρει. Αφού το βλέπει κάθε φορά πώς αλλάζει το παιχνίδι. Μπαίνει το ένα κόμμα, είναι μπλε. Μπαίνει το άλλο, ήταν πράσινο. Μπαίνει τώρα χρώμα, όχι ροζέ. Ναι, μπλε πράσινο ροζ. Και ακριβώς τα ίδια γίνονται. Και τέλος πάντων, ας μιλήσουμε για τις μεγάλες στρατηγικές διαφωνίες. Κύριε Πολάκη. Ναι, μάλιστα. Συμφωνείτε ότι η ενημέρωση πρέπει να είναι στα χέρια των επιχειρηματιών εκτός από την κρατική τηλεόραση? Ναι ή όχι? Συμφωνείτε? Και μάλιστα κάποιος, δεν θέλω να πω όνομα, τι είπε? Ότι η ενημέρωση είναι ακριβώς σπόρια χοντρά πορτοφόλια. Έτσι δεν είναι? Και αλήθεια, τι συνέβη λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια? Πρώτα ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ λέω τώρα, μην με κάτω από τη μανδύα του Κινάλ να ξεχάσουμε τι γινόταν στην τηλεόραση. Κόλαση γινόταν τότε. Τι έγινε μετά? Και να σταματήσει να λέει για τον νόμο του 89 που εμείς δεν συμφωνούμε. Και έχουμε πει και για το 89. Το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ τότε. Σούμπιτο. Όλα τα κόμματα της Βουλής το ψήφισαν τότε. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να κάνω άλλα σχόλια. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ όταν έπεσε στη Νέα Δημοκρατία? Έφτιαξε καινούργια τζάκια. Τι προσετερίστηκε τα παλιά? Τι προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το ίδιο. Και να προσετεριστεί παλιά και να φτιάξει ή να βοηθήσει, τέλος πάντων, πολιτικό ζήτημα. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ποινικά. Να βοηθήσει να στήσει ένα δικό του κανάλι. Πού διαφωνείτε λοιπόν? Και μάλιστα, κύριε Πολάκη, και το λέω. Ποιο ήταν το πρότυπο που θέλατε να φτιάξετε και μας μιλάτε για αριστερά? Το BBC, που στον τέταρτο όροφο είναι MI6. Και όλες οι ειδήσεις περνάνε από εκεί. Ξέρετε ποια είναι MI6, ε? Δίωξης κομμουνισμού. Παλιά και τώρα. Αυτό ήταν το πρότυπό σας. Θέλατε να φτιάξετε ΕΡΤ τύπου BBC. Από τα σκληρότερα κανάλια προπαγάνδας του υπεραλισμού και του καπιταλισμού. Δεν διαφωνείτε? Και ξέρετε, να σας πούμε για κάτι. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια, την είπε και ο Νίκος Παναθανασόπουλος. Πώς γίνεται? Λοιπόν, ναι, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 55% ΣΥΡΙΖΑ,
2,9 το κουκουέ. Με 5,5%, το μισό δηλαδή. 55,4 η Νέα Δημοκρατία, 3,3 το κουκουέ. Αν έβλεπες τώρα τα διάφορα απολυφάδια, προσωρινά τύπου ανεξάρτητοι Έλληνες, ποτάμι και δεν συμμαζεύεται, διπλάσια και τριπλάσια ποσοστά. Και επί των ημερών σας. Ποιος ήταν ο αντίπαλος λοιπόν, αυτός που αμφισβητεί το σύστημα. Τι κάνατε, προσπαθήσατε με τους καναλάρχες. Καλά, τι έχετε την εντύπωση ότι οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι ιδιοκτήτες των καναλιών θα κάνουν αντικειμενική ενημέρωση. Μα τόσο αδιάβαστοι είστε, αποκλείεται. Επιλογή πολιτική κάνατε. Αυτοί θα υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Και αυτοί θα ανεβοκατεβάσουν και κυβερνήσεις όταν μπορούν. Οι οποίες κυβερνήσεις υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όταν βρίσκονται σε δυσκολία φέρνουν και τους άλλους. Και αλήθεια τώρα, μια και μιλάτε για ότι ταΐζει η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως ταΐζει και μάλιστα αυτά τα που ξέρουμε. Όταν εμείς καταθέσαμε την τροπολογία του ΚΚΕ να είναι δωρεάν η εκστρατεία, γιατί δεν είναι θέμα διαφήμισης, για τον κορονοϊό, δεν τη στηρίξατε. Ούτε εσείς, ούτε το ΚΙΝΑΛ, ούτε η Ελληνική Λύση, φυσικά και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί, τι λέγατε, διαφάνεια. Δηλαδή να πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πόσα είναι μέχρι τώρα, 48, δεν έχω στο λογαριασμό. Γιατί, για την πανδημία. Γιατί δεν δέχτηκα την τροπολογία του ΚΚΕ, για να μην τα χαλάσετε με τα κανάλια. Όπως και για την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Με διαφάνεια και με καλή διαπραγμάτευση. Όχι επίταξη μια και έξω οι καημένοι, πανφτωχοί. Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα χρήματα που έχουν. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Λέμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο. Ποινικές μέχρι τώρα δεν προκύπτουν. Και όσο και αν κάνατε την προσπάθεια, εμείς δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Γι' αυτό τι είπαμε, αφού δεν μπορέσαμε και δεν στοιχειοθετούνται. Όχι να συρθούμε πίσω από πολιτικές σκοπιμότητες. Είπαμε να γίνει εξεταστική. Να τα ψάξουμε και εκεί θα βρούμε αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Γιατί το αρνείστε, γιατί να γίνει εξεταστική και πάτε κατευθείαν προ ανακριτική, θα έχει την τύχη που είχε και η Νοβάρτης και ποιος άλλος ήταν, του Παπαντονίου, αν δεν κάνω λάθος. Βαρεθήκαμε να τα ακούμε αυτά, που τελικά καταλήγουν σε μια φούσκα. Τι άλλο λέμε λοιπόν. Λέμε ότι όση ενημέρωση είναι στα χέρια των επιχειρηματιών, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αντικειμενική ποτέ. Και θα εκβιάζει και θα υπηρετούν οι κυβερνήσεις συμφέροντα αυτών και δεν θα υπάρχει ποτέ αντικειμενική ενημέρωση. Και τέλος, και κλείνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ, εδώ τσακώνεστε για την εθνική ενότητα. Και ο κύριος μάλιστα Τσίπρας ζήτησε μορατόριο. Ενότητα. Τι ενότητα θα έχουμε. Ίδια είναι η κατάσταση του εργάτη, του άνεργου, του νεολαίου που δεν βρίσκει δουλειά, με τους μεγιστάνες του πλούτου, με αυτούς που πίνουν το αίμα και τον υδρότα του ελληνικού λαού και έχουν αστρονομικά ποσά, είναι εκατομμύριο για να πάρει τι ξοδεύουν. Τι ενότητα να κάνουμε με αυτούς. Δεν καταλάβαμε τι είναι η Ελλάδα. Δεν έχει τάξεις, δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι πεινάνε, ζουν στη φτώχεια, στη δυστυχία, στην εξαθλίωση, στην αβεβαιότητα και οι άλλοι που σκορπάνε τον υδρότα τους, γιατί ο υδρότας τους είναι. Τι ενότητα θα κάνουμε. Αν νομίζετε, και μιλάω εκ μέρους του ΚΚΕ, ότι θα μας βουλώσετε το στόμα εν ονόματι πανδημίας, δεν έχετε διαβάσει ιστορία. Δεν μας το βουλώσετε σε άλλες συνθήκες, στον τοίχο και σε εκτελεστικά αποσπέρματα. Και σταματήστε να επικαλείστε, τουλάχιστον συνολικά, την ιστορία αυτών. Αυτή δεν ήταν ούτε με τον κύριο Πάετς, ούτε με τον ΝΑΤΟ, ούτε με τους φωνιάδες των λαών, ούτε με αυτούς που ονοματίζετε όπως τους ονοματίζετε. Αυτοί στάθηκαν όρθιοι, όπως στεκόμαστε κι εμείς σαν ΚΚΕ, και δεν πρόκειται σε ό,τι μας αφορά να δεχτούμε ενότητα για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί τώρα που συζητάμε, έχετε φέρει αυτό το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό, της ανασυγκρότησης κλπ, το οποίο θα τσακίσει ό,τι έχει απομείνει από εργατικά δικαιώματα. Σε αυτά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Οργανωμένη, πειθαρχημένη, απειθαρχία και σύγκρουση. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ.